πει ότι έχει περιθώρια βελτίωση στο άλμα που σε διστάλματα. Ναι. Τι τσέκαρε, δηλαδή, γιατί είδε τα βίντεο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Τι είδε, για να καταλάβω το τεχνικά. Υπάρχουν μικρέ βελτιώσει στην ταχύτητά μου, στη θέση μου, στη βαλβίδα. Καλά, αυτό είναι πολύ ελάχιστη η διαφορά. Μπορεί και να. Άκυρο, γράψει άκυρο βασικά σε αυτό, είναι η ταχύτητα. Ναι. Και ίσως η τεχνική μου λίγο στον αέρα, ώστε να έρθω σε άψογη προσγείωση αυτό. Αυτά δύο και έχει περιθώρια εκεί. Α, okay. Ναι, σύν ότι εγώ πιστεύω θα κάνω πολύ καλύτερο perform σε στάδιο που είναι σκληρό κάτω ο τάπητας. Αυτό που είχες πει όταν δοκίμασες ναι. το υπερυψωμένο. Ναι, σε τίγκα σκληρό θα είμαι το καλύτερό μου. Επίσης χρησιμοποιώ κάτι παπούτσια τώρα, τα φόρεσα πρώτη φορά στη ζωή μου στον αγώνα. Sprint παπούτσια και τα φόρεσα πρώτη φορά. Sprint. Είναι sprint. Α, ωραία. Είναι η ταχύτητα. Τα φόρεσα πρώτη φορά. Δεν τα έχω φορέσει ούτε στην προπόνηση να τα συνηθίσω. Τα φόρεσα κατευθείαν στον αγώνα. Δηλαδή έχω και περιθώριο εκεί να τα συνηθίσω, να τρέξω πιο άνετα και. Super. Αν το Πανελλήνιο ρεκόρ Έμιλ το είχε πρόσωπο και ήταν α πούμε π.χ. κάμερα, τι θα του έλεγε. Γιατί είπε κατάρα, χρησιμοποιεί τη λέξη κατάρα. Κατάρα, εντάξει. Ναι, δεν εννοώ το ρεκόρ είναι κατάρα. Εννοώ όχι, ότι... ναι, κατάλαβα. Ότι εγώ. Που έφτασε δύο φορέ 8-65. Δύο φορέ 65 είναι λίγο τυχαίο αυτό, δεν γίνεται. Είναι σπάνιο πολύ. Αυτό δεν με πειράζει. Έτσι απλά θέλουμε να το κάνουμε έτσι με τον προπονητή μου. Δεν είναι ο βασικό μου στόχο. Ούτε θα νιώσω άσχημα δεν το κάνω. Δεν... Ξέρω ότι θα το κάνω βασικά κάποια στιγμή. Απλά έτσι τώρα ήταν για την πλάκα πιο πολύ, επειδή ήταν 65-65. Μήπως πρέπει να πας στην Καλαμάτα. Όχι. Όχι, βέβαια. Έλα από εδώ. Θα το κάνω σε κάποιο άλλο. Μου είπε κάτι ο κύριος Πομάσκη, τον ρώτησα, πώς ένα σώμα που έχει καταπονηθεί τόσο με μεγάλα άλματα στις πρώτες τέσσερις προσπάθειες μπορεί να κάνει στην πέμπτη και στην έκτη 8-65 που είναι πολύ μεγάλες επιδόσεις και ενώ είσαι κουρασμένος φαντάζομαι εκείνη τη στιγμή. Ναι. Ο κύριος Γιώργος για πλάκα μου λέει έχει καλό προπονητή. Μπορείς να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό εκείνη την ώρα πώς λειτουργεί το κορμί σου και το μυαλό σου για να αντέξεις. Μέχρι το πέμπτο άλμα είχα πολύ όρεξη γιατί ήξερα ότι έχω μεγάλα άλματα στα πόδια μου και απλά προσπαθούσα να το πετύχω. Μετά το πέμπτο άλμα που κάνω 65, το πρώτο το 65, εκεί μετά τα άπαιξα. Εκεί λέω έχω κουραστεί πάρα πολύ. Έχω κάνει 5 άλματα στο 850. Λέω δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Και, αλλά προσπάθησα να κάνω ακόμα ένα γιατί. Αυτό ήταν που είπες, έχω άλλο ένα. Που ακούγεται να λες. Το λες. Δεν το είπα αυτό, δεν το είπα. Α, δεν το είπες. Τι είπατε και έβγαλες τόσο μεγάλη επίδοση και στο τέλος. Τίποτα, απλά προσπάθησα να κάνω μια παρόμοια εκτέλεση και συνήθως τώρα μερικές φορές μπορείς να κάνεις και το ένα εκατοστό δεν είναι τίποτα, έτσι, είναι το πώς ανοίγει άμμος, έτσι πώς προσγειώνεσαι. Άμα ήταν λίγο πιο βρεγμένη άμμος μπορεί να το έκανα, δεν ξέρουμε. Εάν η άμμος ήταν διαφορετική άμμος, παράδειγμα. Είναι, ναι, κάθε στάδιο είναι διαφορετικό, κάθε σκάμι διαφορετικό.